με μια μικρή διακοπή, καθυστέρηση, και τώρα το ντέρπι αρχίζει με τον Απόλλωνα στη σέντρα και την πρώτη προσπάθεια από τον πρώην παίχτη της Ομόνιας, τον Τούρο, στη μακρινή παλιά. Ο Ηλίας ο Χαραλάμπους θα απομακρύνει μπροστά από τον Νούνιες. Ο Τούρο και πάλι προσπαθεί να βρει τον Ισπανό πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. Στα 20 δευτερόλεπτα εδώ ο Νούνιες που περιμένει, ενώ η μπάλα είναι στα χέρια του Λόπες. Εδώ ο Πορτογάλος ψάχνει με ένα δυνατό πλάγιο να βρει τον Ακόκο μέσα. Γκανέζος με γυρισμένη την πλάτη, το σούτ γίνεται και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από το σούτ του Αντώνιο Νούνιες. Η μπάλα χτύπησε σε ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Οι υπεδούχοι λοιπόν του Τόμας Φονχέιζεν κερδίζουν το κόρνερ. Ο Απόλλωνας που δεν έκανε καλή εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ πριν τρεις εβδομάδες. Έκανε προετοιμασία στις πλάτρες, μίνι προετοιμασία, και ελπίζουν όλοι στο στρατόπεδο του Απόλλωνα θα πάνε πολύ καλύτερα από εδώ και μπρος. Τελέστηκε το κόρνερ, βγαίνει ο Κοτσόλης, διώχνει. Πάει μπάλα στον Αλονεύτη, βρίσκει τον Μακρύδη. Ο Εφρέμ περιμένει, καλή παλιά. Ο Αβραάμ θα προλάβει τον Εφρέμ και θα γυρίσει πίσω στο Σβαλόφσκι. Η Ομόνια σε αυτή την αντεπίθεση αναστάτωσε, αλλά δεν απείλησε στο τέλος την εστία των γηπεδούχων. Ντούρο είναι ελεύθερος πλέον. Αλλάζει με τον Τόνι Λόπες. Σάλες, Φερέιρα, Ματούσοβιτς, Φακιανάκης, Μερτάκοβιτς είναι εκτός αποστολής για τον Απόλλωνα. Πατσατσόγλου, Κυριάκος, Κάσερες, Παναγή Κατσής εκτός αποστολής από τη μεριά των Πρασίνων. Είναι η δεύτερη επίσκεψη της Ομόνιας στη Λεμεσό. Στην τρίτη αγωνιστική, στην τέταρτη μάλλον αγωνιστική, είχε αντιμετωπίσει την ΑΠΕΠ. Σακόη πάνω στο Χαραλάμπους, πλάγιο. Ο Λόπες που καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας. Κερδίζει φάουλ τώρα ο Αγκόγκο. Το έκανε ο Καρυπίδης στον Κανέζο. Εδώ ο Καρυπίδης πάει πίσω να πάρει τη θέση του. Στημένη μπάλα λοιπόν. Είναι η δεύτερη φορά που στείνεται μετά το κόρνερ που είχαν εκτελέσει οι παίχτες του Απόλλωνα στο πρώτο λεπτό. Πίσω από την μπάλα είναι ο Ντούρο, είναι και ο Μασμανίδης. Περνά ο Μασμανίδης. Ο Αλβανός εκτελεί πίσω, δεύτερο δοκάρι και νέο κόρνερ που παραχωρεί ο Καρυπίδης. Το δεύτερο για τον Απόλλωνα. Ο οποίος σε αυτό το τρίλεπτο είναι διαρκώς προς την εστία του Κοτσόλη. Ο Σαγκόη, η κεφαλιά έξω από τον Ακόκο. Όχι, ο Νεβά ήταν. Στο αριστερό άκρο ο Φορχέιζεν προτίμησε τον Αβραάμ. Δεξιά έχει τον Λόπες. Ο Νεβά με τον Οσενή στο κέντρο της άμυνας, βλέποντας όπως έχει παρατάξει την ομάδα του ο Γερμανός τεχνικός. Πίσω ανέβηκε ο Μακρύδης, δεν μπόρεσε ο Ακουιάρ, δοκίμασε να βρει τον Αλονεύτη, ξαναβγαίνει ο Απόλλωνας μπροστά, αφήσε έξυπνα για τον Ακόκο. Σαγκόη κάνει λάθος ο Κανέζος, ένα πλασέ από μακριά, ή αν όχι πάσα που επιχείρησε δεν ήταν καλή για τον Αργεντινό. Ο Απόλλωνας που εδώ θα μπορούσε να ευνηδιάσει. Η επιλογή του Κανέζου ήταν λαθασμένη. Πάμε προς τη συμπλήρωση 5 λεπτών. Και στους πάγκους για λίγο, πρώτη κουβέντα, Ρίκο Ιωάννου, σε σένα πρώτα. Είσαι δίπλα στα 2 μέτρα από το Τάκη το Λεμονί. Αν μας πεις αν έχει σηκωθεί, αν έδωσε κάποιες οδηγίες. Τίποτα μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ο κύριος Λεμονής Θωμά. Αντίθετα, ζήτησε και καρέκλα, κάθισε εκεί. Ο βοηθός του 2-3 φορές βγήκε στη γραμμή και έδωσε κάποιες οδηγίες. Προς το παρόν, αναγνωριστικού χαρακτήρα τα βλέμματα από τον πάγκο της Ομόνιας. Πάμε και στον Χρήστο τον Παπακώστα. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μπορεί ο Απόλλωνας να κινείται προς την εστία του Κοτσόλη, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, γιατί είναι πολύ γρήγορα ακόμη. Χειροκρότησε την κούρσα του Αβραάμ που γύρισε στον Σβαλόφσκι.
Από εκεί και πέρα θύμωσε, μουρμούρισε για την φάση του Αγκόγκο με τον Σαγκόη που δεν βγήκε σωστά η συνεργασία. Ο Αβραάμ διαμαρτύρεται στο βοηθό, ο οποίος υπέδειξε φάουλ στην προσπάθεια που έκανε στο μαρκάρισμα στον Εφρέμ. Τα λέει και με τον διαιτητή εδώ. Βλέπουμε πάλι την φάση με το πέσιμο του Εφρέμ και τη διαμαρτυρία που ακολούθησε. Φάουλ για την Ομόνια, η οποία για πρώτη φορά στείνει μπάλα και δημιουργεί προϋποθέσεις για να απειλεί στην εστία του Απόλλωνα. Εκτελεί ο Αλονεύτης, κεφαλιά πάνω από την εστία του Σβαλόφσκι από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου μαζί με τον Ηλία Χαραλάμπους. Οι δύο ανέβηκαν. Από την εκτέλεση αυτή του Αλονεύτη που ήταν πάρα πολύ καλή, η μπάλα ο Κωνσταντίνου βρήκε. Λόπες για τον Ακόκο. Χάνει μπάλα στον Μασμανίδη. Κοντά στον Ακόκο. Τριβέζει το βάθος ο Σαγκόη. Δεν πάει μπάλα σε αυτόν. Ο Ντάβιτσον στον Εφρέμ. Πάλι ο Βραζιλιάνος. Τον σταματά ο Αβραάμ. Πλάγιο για την Ομόνια. Σηκώθηκε για λίγο ο Τάκης ο Λεμονής, ενώ ο Τσαγκάρης υποδεικνύει στον Σαγκόη ότι αυτός διαιτητεύει, γιατί προφανώς διαμαρτυρήθηκε ο Αργεντινός νωρίτερα. Ηλίας Χαραλάμπους πίσω στον Καρυπίν. Αλαμπή. Ντάβιτσον κάνει κίνηση ο Μακρύδης. Πάλι ο Μακρύδης με τον Οσενή. Καλή πάσα. Εφρέμ εντυπωσιακά περνά. Πέφτει, κάνει χέρι στο πέσιμο. Ενώ βέβαια ζήτησε φάουλ πριν. Πέφτοντας βεβαίως μάζεψε την μπάλα. Εδώ πάλι η φάση στο μαρκάρισμα του Αβραάμ και την πτώση του νεαρού του Εφρέμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο πρωτάθλημα φέτος. Τόσα και ο Ηλίας Χαραλάμπους, όπως είπαμε, ο Αλονεύτης είναι ο πρώτος σκόρερ με 4 τέρματα. Ντούρο στο Νούνιες. Λάθος από τον Λόπες, διορθώνει ο Νεβά. Αρκετά λάθη στις μεταβιβάσεις. Ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου κράτησε την ισορροπία του, έδωσε στον Εφρέμ που είναι αρκετά κινητικό στο ξεκίνημα. Ο Ακόγκο έκανε άμυνα, πέταξε την μπάλα σε πλάγιο. Ανησυχεί λίγο τώρα ο Φον Χέιζεν, καθώς η Ομόνια μετά το τρίλεπτο, το τετράλεπτο που έδωσε γήπεδο στον Απόλλωνα έχει βγει με τη σειρά της αρκετές φορές στην επίθεση. Ευτελείται το πλάγιο. Διώχνει ο Κιντέρος, όχι μακριά. Εφρέμ πάει στο άκρο. Δεν κερδίζει το κόρνερ που επιδίωξε το καλό μαρκάρισμα του Μασμανίδη. Τον εμπόδισε. Πάει και ο Εφρέμ πίσω. 8,5 λεπτά στο ντέρπι, εξέδρες με τον κόσμο. Ασταμάτητο στις παροτρύνσεις. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Ομόνιας για να προκαλέσουν το λάθος από τους γηπεδούχους. Κλέψουμε από τον Ντούρο, πέφτει στα φάουλ. Λάθος του Κασέ και κάνει πάσα στο Σβαλόφσκι. Ο Ντούρο πάει προς τον διαιτητή, ο οποίος είναι κοντά στις φάσεις αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Λάθος παλιά τώρα και από τον Λόπες. Πάει να πιέσει ο Ακόκο τον Καρυπίδη. Γυρίζει πίσω στον Κοτσόλη. Τον δυσκολεύει σαφώς λίγο. Κεφαλιά από τον Κιντέρος. Τώρα είναι ο Νούνιες. Ακόκο πιο μπροστά ο Καρυπίδης. Η μπάλα έχει βγει. Χτύπησε το σημαίακι και πέρασε την τελική γραμμή. Πάντως ο Απόλλωνας όταν επιτίθεται, όταν βγαίνει μπροστά, ειδικά από τα δεξιά και προωθείται ο Λόπες, καλύπτεται από τον Νεβά, αλλάζει το σύστημα, βγάζει περισσότερους παίκτες στην επίθεση.
Το ίδιο κάνει και από τα αριστερά ως ένα σημείο με τον Μασμανίδη. Αλλάζει το πλάνο του Φον Χέιζεν όταν ο Απόλλωνας πάει μπροστά. Βέβαιως το δείγμα είναι μικρό, είναι μόλις 10 λεπτών. Δεν κάνει και για πολλά συμπεράσματα. Κλέψιμο από τον Μασμανίδη. Πίσω Αλαπίδη στον Εφρέμ, λάθος. Κιντέρος. Πίεση από τον Εφρέμ. Του κλέβει την μπάλα ο νεαρός. Πλησιάζει την περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι, κάνει σέντρα, διώχνει ο Νεβά. Και πιο μακριά ο Μασμανίδης, ο Ντούρο. Βρίσκει τον Ακόκο Καρυπίδης, τον παρενοχλεί. Έξω Ηλίας ο Χαραλάμπους. Αυτός εδώ είναι ο Μπρούνο Αγκουιάρο, Πορτογάλος. Περσινό παιχνίδι εδώ στο Τσίριο στάδιο κέρδισε η Ομόνια με 2-0. Θα θυμάστε είχε διακοπή 1-2 λεπτά πριν το τέλος. Ενώ πρόπερσι οι δύο ομάδες έφτασαν σε ένα χορταστικό 3-3. Συναντήθηκαν και στο κύπελο αυτή τη δεκαετία και τις φορές. Κιντέρος κάνει παλιά ψάχνοντας το Σαγκόη. Τα πίσω από τους αμυντικούς. Ο Νεβά επαναφέρει από πλάγια στον Νιγηριανό, τον Οσένη. Μασμανίδης με Κιντέρος ως αμυντικά χαφ. Υπήρχε ένα ερωτηματικό εκεί στη διάρκεια της εβδομάδας πως άρχισε το παιχνίδι ο Τόμας Φον Χέιζεν. Τελικά επέλεξε τους δύο. Ο Κιντέρος θεωρεί το σίγουρος, ο Μασμανίδης ενδεχομένως να αποτέλεσε την μικροέκπληξη. Νούνιες, περνά ο Ισπάνος. Ακόκο αφήνει δίπλα στον Τούρο. Στο αριστερό άκρο είναι τώρα ο Μασμανίδης. Καλή πάσα. Τούρο κλείνεται. Η μπάλα σηκώνεται. Πάει ο Σαγκό για την κεφαλιά. Αβραάμ. Πέρασε. Όμορφη ενέργεια από τον Αβραάμ. Έξω πάσα στον Καστό Σαγκό. Το σουτ πάνω στα πόδια του Κασέκε. Τρίτη προσπάθεια στην ίδια φάση από τους παίχτες του Απόλλωνα που κερδίζουν πλάγι. Τάκης Λεμονής, την καρέκλα δίπλα από το πάγκο. Όρθιος ο Φον Χέιζεν. Αβραάμ στον Τούρο. Κιντέρος. Λόπες κοντά στο Σαγκόη. Κοντράρει μπάλα, υποφελείται ο Μακρύδης. Όχι χώρο. Χαραλάμπους πέρασε από τον Καστό Σαγκόη. Οι δύο αρχηγοί συναντήθηκαν εκεί. Παίρνει θέση ο Κωνσταντίνου στην περιοχή. Δεν πέρασε όμως η μπάλα. Την οποία απομακρύνει σε πλάγιο ο Νεβά. Η Ομόνια τρέχει στις αντεπιθέσεις. Ειδικά όταν οι παίχτες της κλέψουν μπάλα στο κέντρο. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν τον Απόλλωνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά όταν επιτίθονται. Αλωνεύτης. Πρώτη προσπάθεια. Πάει να μπει μέσα. Είναι κόρνερ που παραχωρεί ο Κιντέρος. Εκτελέστηκε. Αλωνεύτης. Ψηλή σέντρα, Σβαλόφσκι δεν μπορεί. Πίσω Κωνσταντίνο έχει ευκαιρία. Σβαλόφσκι αποκρούει γκολ από τον Χαραλάμπους. Ο βοηθός σηκώνει σημαία. Ο Χαραλάμπους είχε στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Γρηγοριάδης σήκωσε τη σημαία, δεν μετρά τον γκολ. Στο 14ο λεπτό. Δεν πήγε στη σέντρα ο Γρηγοριάδης. Έμεινε στη θέση του. Εδώ από τη σέντρα του Αλωνεύτη. Ο Κωνσταντίνου εδώ στο σούτ. Να δούμε, νομίζω Σαγκό εδώ στο βάθος μπροστά μας κάλυπτε τον Χαραλάμπους, ήταν στην ευθεία. Ο Χαραλάμπους είναι αυτός που εποφελήθηκε μετά την ασταθή απόκρουση και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η επανάληψη περισσότερο έδειξε τον Χαραλάμπου να είναι στην ευθεία με τους παίχτες του Απόλλωνα. Κιντέρος.
Ο Καρυπίδης με τον Σαγκόη, φάουλ από πίσω. Από τον καστό Σαγκόη σφύριξε αμέσως ο διαιτητής και αφού πρώτα βοηθός 20 σημαία. Αλαμπίδωρα. Μεταφέρει την μπάλα για τον Χαραλάπους. Αγκουιάρ. Πέρασε στον Αλονεύτη αυτό στο Μακρύδη. Πάλι Αλονεύτης. Όπως ο Νεβά. Ξανά η Ομόνια. Και ξανά οι δύο μέση εκεί στο κέντρο της άμυνας έδιωξαν την μπάλα. Παλιά από τον Ντάβιτσο που δεν πέρασε. Αβραμ πίσω και δίνει φάουλ στον σοβαρό του Αλαμπή. Ο Τσακάρης πίεση στον Ακόπο. Ο Ντούρο πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει. Πάντως η Ομόνια βελτιώθηκε πάρα πολύ μετά την πίεση των πρώτων 5 λεπτών. Ακόπο, βγαίνει σέντρα, χαμηλή, δεν υπάρχει παίχτης του Απόλλωνα. Ο Νούνιες πάει από πίσω, θα πέσει τον Ηλία τον Χαραλάμπους, ο οποίος έστειλε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Λόπες στο πλάγιο, δυνατά, ψηλά μέσα. Διώχνει ο Καρυπίδης, Κιντέρος επαναφέρει, βγαίνει ο Κοτσόλης και μαζεύει προτού γίνει επικίνδυνος ο Junior Ακόκο. Αμέσως ο Κοτσόλης έδωσε τον Ντάβιτσον. Ανοίγει λίγο ο Βραζιλιάνος την μπάλα και δίνει ευκαιρία στον Ντούρο να το μαρκάρει σωστά. Αβραάμ, πιέζεται από το Μακρύδη, κάνει προσποιήσεις. Με ψυχραιμία στον Οσενή. Κασέκε, η κίνηση έγινε από τον Αλονεύτη, πάνω στο Σβαλόφσκι. Έτρεξε βέβαια ο Αλονεύτης, αλλά δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα. Λόπες, παίζει στη γραμμή για τον Νούνιες. Κάνει φάουλ ο Λόπες στον Χαραλάπους. Στην κίνηση. Θα ξαναδούμε τη φάση που σημειώθηκε νωρίτερα γκολ και ακυρώθηκε. Εδώ τη στιγμή θα πάμε λίγο πιο πίσω εδώ. Βλέπουμε τον Σαγκόη εδώ αριστερά πρώτο, ενδεχομένως να είναι στην ευθεία με τον Χαραλάμπους, ο οποίος επωφελήθηκε από την ασταθή απόκρουση του Σβαλόφσκι. Ο βοηθός έμεινε στη θέση του, δεν πήγε στη σέντρα. Κάνει φάουλ ο Κωνσταντίνου, χρησιμοποίησε το χέρι. Πάμε για λίγο στο Ουσπάγκους. Ρίκο Ιωάννου, κοντά σου πρώτα. Νομίζω, Θωμά, η Ομόνια δείχνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο απόψινο παιχνίδι. Βλέπουμε να δίνει χώρο στον Απόλλωνα και να βγαίνει, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, στις ξαφνικές αντεπιθέσεις με τρεις και τέσσερις ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής δεν έφτασε στο γκολ, κάτι που ανησύχησε τον κύριο Λεμονή. Και για πρώτη φορά σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε, έδωσε τις πρώτες οδηγίες. Λόπες στο Μασμανίδη, έχει την άνεση για μια καλή σέντρα. Εκεί ο Αλαμπή καθαρίζει σε πρώτο χρόνο τη φάση. Ο Εφρέμ κάνει καλό κατέβασμα ξεφεύγοντας από τον Αβρά, ο οποίος τον παρακολουθεί όμως. Ακουγιά, κοντά Αλονεύτης πάλι στον Πορτογάλο. Ανοίγει την πάρα, τη χάνει. Μασμανίδης κατοχός της τώρα. Στον Αβραάμ υπάρχει νευρικότητα. Είναι εμφανές αυτό στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, στις μεταβιβάσεις τους ειδικά. Έχουν κάνει αρκετά λάθη. Καλή πάσα του Οσενή
στο Λόπες. Πάει γρήγορα μπροστά ο Πορτογάλος. Στηρίζεται για την ώρα στο Νούνιες. Κιτέρος. Την αντίπαλιά καλή, αλλά δεν την συγκράτησε ο Μασμανίδης. Στο 20 λεπτό 0-0 οι δύο ομάδες. Η εικόνα που έρχεται από τον πάγκο της Ομόνιας δείχνει ηρεμία, εν πάση περιπτώσει, στο πρόσωπο του Λεμονή. Αν όχι στο πρόσωπο, την άνεση θα έλεγα που είναι στη καρέκλα του. Πάμε στον Χρήστο τον Παπακώστα. Οι περισσότερες συστάσεις του Thomas von Heysen πάνε στην άμυνα. Είναι γρήγορη επιθετικά η Ομόνια. Με τον Εφρέμ να δυσδύει, να πιέζει, δημιουργώντας έτσι ρήγματα, προβλήματα, και αυτό δεν θέλει με τίποτα να συμβαίνει ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος ζητά να δείξουν πάθος οι ποδοσφαιριστές του. Και είναι, εντάξει, σε τέτοια ντέρπι χρειάζεται πάθος, δεν υπάρχουν μυστικά, κλειδιά και οτιδήποτε άλλο. Επιθετικές και οι δύο ομάδες, ένα γκολ μία εκ των δύο ομάδων θα βάλει πίεση στον αντίπαλο. Ο Σαγκόη χάνει τη μάχη από τον Καρυπίδη. Κάνει σκληρό φάουλ στη συνέχεια και θα εισπράξει κίτρινη κάρτα. Από το τσακάρι ήταν πολύ κοντά. Η κίτρινη στον Γκαστό Σαγκόη έκανε καθυστερημένα μαρκάρισμα στον Καρυπίδη, ο οποίος βλέπετε εδώ κέρδισε, βρέθηκε μπροστά. Διώχνοντας την μπάλα, τον πήρα από τα πόδια πίσω με την κάμερα που την αντίθετη λήψη. Ο Τσαγκάρης έτρεξε αμέσως, τιμώρησε τον Σαγκόη. Είναι η πρώτη κίτρινη στο ντέρπι. Ο Σαγκόη από τις κινήσεις που είδαμε προσπαθούσε να εξηγήσει στον διαιτητή το πρώτο φάουλ, τον είχε προδοποιήσει νωρίτερα. Έτσι λοιπόν και για την ενέργειά του μαζί δόθηκε η κίτρινη. Ο Ακουιάρ δίνει στον Αλονεύτη. Πατά την μπάλα λίγο, η σέντρα είναι χαμηλή. Βγαίνει ο Μακρύδης, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, την οποία έχει τώρα ο Νούνιες. Μια τυφλή απόκρουση από τον Λόπες βγήκε πάσα. Ακόκο προσποιείται, τον παρακολουθεί ο Κασέκε. Πάει να περάσει ο Σαγκόη, ο οποίος φάνηκε να σπρώχνει τον Αλαμπή. Πλάγιο στη συνέχεια για την Ομόνια. Εδώ θα δούμε ότι έκανε κίνηση και έσπρωξε δύο φορές μάλιστα τον Αλαμπή ο Σαγκόη. Λίγο στον Χρήστο τον Παπακώστα. Τον πάγκο ο Γιώργος Ζωσιφίδης. Ζήτησε από τον Θόμα, από τον Γκαστό Σαγκόη να είναι ήρεμος. Μιχάλης Κωνσταντίνου. Κεφαλιά ο Αβραάμ πίσω. Αφήνει ο Νεβάς τον τερματοφύλακά του, τον Άλες Βαλόφσκι. Ο Τσέχος δίνει έξω για τον Κιτέρος. Νούνιες τον αντιμετωπίζει με άνεση μέχρι στιγμής και ο Ηλίας Βαραλάπους. Μασμανίδης κάνει λάθος. Η Ομόνια κυριαρχεί στα τελευταία λεπτά. Μακρύδης πιέζεται από τον Κιτέρος. Ακουιάρ πίσω. Καρυπίδης Αλαμπή, πάει να πιέσει ο Ακόκο τον Κοτσόλη. Πάει στο δεξί άκρο Ντάβιτσον. Κωνσταντίνου κερδίζει τον αέρα τον Οσενή. Ακουιάρ χάνει στο κοντρόλ. Με τα πόδια υποχρεωτικά ο Σβαλόφσκι. Από την κίνηση, από την πάσα προς τα πίσω του Αβραάμ. Συνεχίζουν στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν λάθη αρκετά οι ποδοσφαιριστές. Εδώ χρεώνεται με φάουλο Μασμανίδης. Το εκτελεί αμέσως ο Ντάβιτσον. Μιχάλης Κωνσταντίνου υποφελείται, έχει μεγάλη ευκαιρία και τη χάνει. Στο 25ο λεπτό. Κοιμήθηκε η άμυνα του Απόλλωνα. Ο Κωνσταντίνου κρύφτηκε, ήρθε από πίσω, πέταξε την μπάλα όμως πάνω από την εστία του Σβαλόφσκι. Η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής, εδώ σήκωσε την μπάλα ο Κωνσταντίνου ψηλά όμως. Σαφώς βεβαίως όσο περνά ο χρόνος η Ομόνια επιβάλλει το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Απόλλωνας
δείχνει ακόμη να ψάχνεται. Έχει κάνει και κάποιες κινήσεις τώρα ο Φορχέζερ από ό,τι βλέπω. Πήγε σε θέση φόρο ο Νούνιες, ήρθε δεξιά ο Σαγκόη, αριστερά ο Μασμανίδης, άλλαξε λίγο την τριάδα μπροστά. Ντουρό, πάλι ο Αλβανός. Καλά μαρκαρίσματα από τους παίκτες της Ομόνιας στο κέντρο. Ο Σενή. Ο Νεβά. Κιντέρος. Τώρα στο Σαγκόη από την κεφαλιά του Ακόκο. Τον σταματά ο Χαραλάμπους που είναι πολύ καλός μέχρι στιγμής. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Μασμανίδης κλείνεται από το Κασέκε. Λάθος του Μασμανίδη, έδωσε πάσα στον Ακουιάρ. Κωνσταντίνου, είναι μόνος ο Εφρέμ απέναντι και περιμένει. Ενώ βγαίνει και ο Ντάβιτσον, τώρα τον είδε ο μικρός, του πετά την μπάλα. Γρήγορος ο Βραζιλιάνος, σηκώνει το κεφάλι. Κάνει σέντρα, ψάχνει τον Κωνσταντίνου, η μπάλα κοντράρει. Το κέρδος για την Ομόνια είναι ένα πλάγιο μόνο. Ενώ θα μπορούσε σαφώς να απειρηθεί εστία του Σβαλόφσκι. Εφρέμ κάνει σούτ. Καλύπτει την αριστερή του γωνία ο Σβαλόφσκι και αφήνει την μπάλα να περάσει. Στο 27ο λεπτό. Πάλι τελευταία φάση εδώ με το σούτ που έγινε από τον Εφρέμ χωρίς μαρκάρισμα από παίκτη του Απόλλωνα. Η εμπειρία του Σβαλόφσκι εκεί βοήθησε, δεν έκανε καν προσπάθεια να ακουμπήσει την μπάλα αφού είδε την πορεία της. Ο Λόπες ψάχνει για κάποιο ελεύθερο συμπαίχτη. Πετά την μπάλα εκεί που είναι ο Ακόκο. Μασμανίδης, Ακόκο. Κρατά ο Κανέζος. Πάει να πει στην περιοχή. Και κάνει φάουλ. Δυο παίχτες, ο Εφρέμ και ο Ντάβιτσον ήταν κοντά του. Τους έβαλε κάτω Ακόκο, χρεώθηκε το φάουλ. Εδώ έχουμε και πάλι. Νομίζω στον Ντάβιτσον το έκανε, ναι. Μάλλον και στους δύο. Τους κράτησε για να περάσει μέσα, να ανοίξει διάδρομο να περάσει. Στο τέλος έκανε παράβαση. Ακουιάρ. Πάει στη σίγουρη λύση ο Σενή. Εφρέμ. Ακουιάρ. Έχει την μπάλα. Ο Ντούρος στα πόδια, τώρα ο Σενή στο Κιντέρος. Κουβάλιμα από τον Αργεντινό στον Ντούρο. Τόνι Λόπες πάλι στον Κλοντιά Ντούρο. Λάθος. Πρόλαβε όμως τον αλλονεύτη. Δεν βρίσκει τρόπο να επιτεθεί ο Απόλλωνας σε θέση με την Ομόνια που έχει επιτεθεί και από τα άκρα και κάθετα. Ο Απόλλωνας κέρδισε δύο κόρνερ, ένα φάουλ στα πρώτα 4 λεπτά που εκεί πέρα δείχνει παγιδευμένος. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά. Ο Ντούρο εδώ ψάχνει τον Ακόκο. Πέφτει ο Ακόκο, βρήκε την μπάλα με τα χέρια. Έτσι κι αλλιώς ο Κοτσόλης την κράτησε. Ο Κανέζος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Η μπάλα έφτασε στον Κοτσόλη. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Ντούρο. Ακόκο κάθετα, αλλά εκεί δεν υπάρχει παίχτης του. Πάει να πιέσει ο Κοτσόλη. Να δούμε τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Εδώ μαζί με τον Ντάβιτσον, ο Ακόκο βρέθηκε στο έδαφος. Δεν φαίνεται να γίνεται κάποια παράβαση. Κιντέρος. Στον Αβραμ,
πάει προς το μέρος του για να το πιέσει ο Εφρέμ. Έχει αυτό το ρόλο. Και βλέπετε πόσο καλά κάνει τη δουλειά του. Εδώ στο Μακρύδη τώρα. Άνοιξε την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Τούρο. Κασέ και με τη μία λάθο και από αυτό. Μέτρητα τα λάθη. Παλωνεύτης είναι κάτω το μεταξύ τραυματίας. Ο Χαραλάμπους γύρισε στον Αγκουιάρ. Πάει ο Λόπες αποτελεσματικά, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Αλωνεύτης σηκώνεται σιγά σιγά. Να τον εδώ. Δεν διακόπτει, γιατί δεν χρειάζεται να διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όλοι πέφτουν στο Απόλλωνα πίσω, Αγκουιάρ ευτελεί. Καρυπίδης πιάνει κεφαλιά, αρκετή για το σούτ, αλλά έπαιξε, έχω την εντύπωση, επικίνδυνα εκεί ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου ή ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, ένας εκ των δύο. Και βλέπετε έχει προκληθεί και τραυματισμός 2-3 παιχτών. Και διακοπή στο παιχνίδι. Στο 31, οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Πάμε μια βόλτα στους πάγκους των δύο ομάδων. Θα περάσουμε πρώτα, θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Αγκουιάρ μάλλον κλώτσισε λίγο εκεί. Πάμε στο Ρίκο τον Ιωάννου πρώτα, να μας πει τι γίνεται στη μεριά της φιλοξενούμενης ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή, ήρθαν εδώ για να δροσιστούν με νερό. Δέχονται και κάποιες οδηγίες από τον κύριο Λεμονή. Σίγουρα ακόμα η Ομόνοια συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό, να δίνει χώρο στον Απόλλωνα, να βρίσκεται, να μαρκάρει ψηλά και να προσπαθεί, εκμεταλλευόμενη τα ίσως κάποιες λαθασμένες πάσες των αντιπάλων, να βγαίνουν με ξαφνικές αντεπιθέσεις έτσι ώστε να φτάσει στο γκολ εκεί στην εστία του Βαλόσκι. Νούνιες. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι για λίγο εκτός γηπέδου. Ζητάει την καρδιά του Τσαγκάρη. Λόπες, λάθος απόκρουση, σούτ, μεγάλη απόκρουση από τον Κοτσόλη. Στο σούλα από τον Νούνιες. Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας έπεσε και διώξε την μπάλα. Η καλύτερη φάση για τον Απόλλωνα μετά από 32 λεπτά. Εδώ ο Κοτσόλης, έγινε απόκρουση από τον Ντάβιτσον. Και το σούτ αμέσως από τον Ισπανό, έκανε εξαιρετική επέμβαση ο πορτιέρο των Πρασίνων, ενώ ο Απόλλωνας ξαναβιώντας μπροστά παίρνει φάουλ που έγινε πάνω στον Αβραάμ. Από τον πάγκο της Ομόνοιας, ενώ εδώ βλέπετε την κατοχή είναι στο 62% για τον Απόλλωνα και 38% η Ομόνοια. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πάει κόρνερ από απόκριση του Καρυπίδη που πρόλαβε τον Ακόκο. Παίχτες του Απόλλωνα που κρατάνε μπάλα, είδατε, σε ποσοστό 62%, και η Ομόνοια πολύ πιο γρήγορη στις αντεπιθέσεις, πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν είναι ουσιαστική, δεν έχει βάλει γκολ ακόμη, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνη και αυτό μπορεί να το μετουσιώσει κάποια στιγμή σε γκολ. Ο Σαγκόη στο κόρνερ. Άλλο ένα που παραχωρεί τώρα ο Ακουιά. Ξανά ο Αργεντινός στο ίδιο σημείο. Έξω από τον Ακουιάρ είναι ο Ντούρο με αυτό το δυνατό σούτ, απόκρουση από τον Κοτσόλη. Ο Αλβανός απείλησε και πάλι την εστία της Ομόνοιας. Με συγχωρείτε, ο Μασμανίδης ήτανε. Με αυτό το αριστερό ξανά που βλέπουμε σούτ, πολύ ωραίο. Ανάγκασε τον Κοτσόλη να εκτιναχθεί. Εκτελείται το κόρνερ, δεν περνάει μπάλα. Ακριβώς στο ίδιο σημείο ο Σαγκό έχει στείλει τρεις φορές την μπάλα στο κεφάλι του Ακουιά. Αβραάμ στον Τούρο. Ακόκο, περιμένει ο Λόπες. Ακόκο κάνει σέντρα, κεφαλιά από το Σακό, εύκολα ο Κοτσόλης. Ένα καλό δίλεπτο για τον Απόλλωνα, απείλησε τρεις φορές την εστία της Ομόνοιας, η οποία τώρα δοκιμάζει να βγει στην επίθεση
Ο Κιντέρος όμως έκλεψε την μπάλα από τον Κωνσταντίνου. Αβραάμ, ψηλή παλιά. Αλαμπή με ψυχραιμία στον Ακουιάρ. Και αυτό στο Χαραλάμπους. Θα να περάσει από τον Ακόκο. Χαραλάμπους. Κάνει παλιά μέσα για τον Κωνσταντίνου. Η εξαιρετική επέμβαση, η έγκαιρη επέμβαση από τον Σβαλόφσκι σώζει τον Απόλλωνα. Αυτή κι αν ήταν η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η ετοιμότητα, η εμπειρία του Σβαλόφσκι κρατά ανέπαφη την εστία. Η Ομόνια πάλι μπροστά. Βγαίνει σέντρα. Ακουιάρ βρίσκει στραβά την μπάλα αφού πριν δεν μπόρεσε να την ακουμπήσει ο Κωνσταντίνου. Σέντρα από τον Μακρύδη. Πέρασε χωρίς να αξιοποιηθεί. Ανοίγει το παιχνίδι. Έγινε και ο Απόλλωνας επικίνδυνος στα τελευταία λεπτά. Η Ομόνια εξακολουθεί να έχει το ίδιο πρόσωπο επιθετικά. Μακρύδης, καλή παλιά στον Ντάβιτσον. Έξω σε κόρνερ από τον Οσενή. Εδώ η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε για την Ομόνια με την εξαιρετική πάσα του Χαραλάμπους. Το σούτ στην κίνηση από τον Κωνσταντίνου και την πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση στην έξοδο του Σβαλόφσκι. Εκτελεί ο Αλωνεύτης κοντά στον Εφρέμ. Πάλι Αλωνεύτης. Ψηλή σέντρα. Καρυπίδης. Αλαμπή, μεγάλη ευκαιρία πάλι ο Σβαλόφσκι. Κόρνερ από τον Τσέχο. Ο Κωνσταντίνου άφησε τον Νιγηριανό να κάνει τον γκολ. Κανείς τελικά δεν μπόρεσε να στρίξει την μπάλα στο στόχο. Πραγματικά απίστευτη ευκαιρία. Την οποία ξαναβλέπουμε δεν ήταν offside. Εκτελείται το κόρνερ. Πολύ κόσμο για την κεφαλιά. Μπροστά για τον Ακόκο ο Σαγκόη. Δίνει στον Αβραάμ, θέλει να ευνηδιάσει ο Απόλλωνας. Τρέχει ο Αβραάμ, βρίσκει όχι τελικά τον Ακόκο. Καθώς η παρέμβαση του Μακρύδη ήταν σωτήρια. Να τον εδώ, έστειλε την μπάλα σε πλάγιο. Και ενώ όλη η Ομόνια ήταν μπροστά. Και αφού πριν φλέρταραν οι φιλοξενούμενοι δυο φορές τον γκολ, ο Σβαλόφσκι τους είπε όχι. Ο Σβαλόφσκι που με διαφορά είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Από τη στιγμή που απεσόβησε τουλάχιστον τρία γκολ, δεν μπορεί να μην είναι ο κορυφαίος. Ενώ και με τη σειρά που ο Κοτσόλης έκανε δύο επεμβάσεις εξαιρετικές, οι ευκαιρίες είναι αρκετές, περισσότερες από την Ομόνια. Μια βελτίωση παρατηρείται και στην πλευρά του Απόλλωνα εδώ και μερικά λεπτά. Και γίνεται ακόμη καλύτερο το παιχνίδι βεβαίως. Παίρνει φάουλ τώρα. Το κάνει ο Κασέκε στον πρώην του συμπαίχτη, τον Τούρο. Κάθετα για τον Ακόκο. Γυρισμένη την πλάτη, βρίσκει τρόπο να κάνει το σούτ. Η απόκρουση, πέφτει ο Νούνιες και διαμαρτύρεται για πέναλτι. Στο 39 ήταν σειρά του Απόλλωνα να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Κοτσόλης που έπεσε στη δεξιά του γωνία έσωσε την Ομόνια, η οποία εδώ βγαίνει στην επίθεση. Παλιά του Χαραλάμπους δεν είχε καλή ισορροπία, ωστόσο ο Σενή βρήκε την μπάλα. Και ο Αβραάμ τη μεταφέρει στο Μασμανίδη. Μακρύδης έχει σηκώσει μια βοηθό, είναι πλάγιο για την Ομόνια. Για να δούμε την τελευταία φάση εδώ τι έγινε, η απόκρουση. Ο Ντάβιτσον έχει το χέρι πάνω στον Νούνιες. Λίγο στη φανέλα. Το σούτ αυτό που έγινε, και αφού έγινε πρώτα η μεγάλη απόκρουση από τον Κοτσόλη, διεκδίκησαν ο Νούνιες
με τον παίκτη της Ομόνιας διαμαρτυρήθηκε ο Ισπανός για πέναλτι. Αλωνεύτης πάει να περάσει, κάνει ψέτρα, Κωνσταντίνου, σώζει ο Σβαλόφσκι, νέο σούτ ξανά ο Τσέχος. Μεγάλο παιχνίδι χωρίς γκολ μετά από 40 λεπτά. Έχει ένα τρελό ρυθμό. Η μπάλα ανεβοκατεβαίνει στις δύο εστίες. Και βλέπετε παίζει καλά και την αντεπίθεση ο Απόλλωνας τώρα. Πάλι εδώ η τελευταία φάση. Πάσα του Αλωνεύτη, σούτ του Κωνσταντίνου. Στην θέση του ο Σβαλόφσκι δύο φορές. Ακουιάρ. Βρίσκει τον Αλωνεύτη. Κάνει σέντρα, αυτή τη φορά εύκολα ο Σβαλόφσκι θα κατεβάσει την μπάλα. Προς 42 λεπτά. Ένα πολύ μεγάλο όπως αναμενόταν αλλά και εξελίσσεται παιχνίδι στο τέρπι της αγωνιστικής. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέψιμο από τους παίκτες της Ομόνιας. Μακρύδης στον Ηλία του Χαραλάμπους. Παρακολουθεί ο Νούνιες. Αλωνεύτης. Σέντρα, βουτιά, κεφαλιά έξω από τον Κωνσταντίνο. Θεωρούμε ότι έκανε κεφαλιά ο Κωνσταντίνο από τη στιγμή που υποδεικνύει out ο διαιτητής. Αν ήταν από τον αμυντικό έπρεπε να δώσει corner. Εδώ βλέπουμε τη φάση που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Δέχτηκε πίεση από τον Νεβάο Αλαμπή. Τον ακούμπησε και λίγο στη φανέλα. Ο Νιγηριανός συνέχισε την προσπάθεια, έκανε shoot. Ζήτησε πέναλτι εκεί πάντως, όπως εδώ ζήτησε πέναλτι ο Νούνιες από το μαρκάρισμα του Τάβιτσου. Δύσκολες φάσεις, φάσεις για να τις μελετήσουν οι ειδικοί και στις δύο εστίες. Είναι τέρπι, υπάρχουν φάσεις δύσκολες. Είδατε και πόσες ευκαιρίες χάθηκαν, πόσα λάθη έγινα στον αγωνιστικό χώρο και από τους ποδοσφαιριστές. Σαγκόη, κατέβασμα με το στήθος, δεν πρόλαβε ο Μασμανίδης. Αντιμετωπίζεται σωστά εκεί από τους παίχτες της Ομόνιας, Εφρέμ. Ακουγιάρ κόβει την μπάλα στον Αλωνεύτη, τον βάζει κάτω ο Ντούρο, ο οποίος δεν είχε καλή ισορροπία, δεν υπολόγισε σωστά και έτσι ανέτρεψε τον Αλωνεύτη. Πάλι εδώ, βλέπετε, άλλαξε κατεύθυνση έξυπνα ο Αλωνεύτης και ανάγκασε τον Αλβανό να βάλει τα πόδια του αντικανονικά. Είμαστε στο 43 και μισό. Υπολείπεται 1,5 λεπτό για το 45. Εκτελείται το φάουλ. Δεν μπορείς ο Καρυπίδης και ένα λεπτό καθυστέρηση όπως με πληροφορεί ο Ρίκος ο Ιωάννου. Με τη σειρά του πληροφορήθηκε από τον Πανίκο Καΐλη, τον τέταρτο διαιτητή. Την απόφαση του διαιτητή. Εφρέμ. Χαμηλή σέντρα, Αλωνεύτης. Πάει να περάσει, σούτ αποκρούει ο Σβαλόφσκι. Ο Στάδης Αλωνεύτης σε αυτή τη φάση βεβαίως περισσότερο σημάδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Φον Χέιζεν, γιατί εύκολα εδώ η Ομόνια μπορούσε να πάρει γκολ. Αλωνεύτης με άνεση μέσα στην περιοχή, αλλά σούτ πάνω στον τερματοφύλακα. Και ενώ πολλά και εστία ήταν άδεια, δεξιά και αριστερά. Αλαμπή καλύπτει, του κάνει φάουλ εκεί ο Μασμανίδης, έτσι κι αλλιώς μπάλα πέρασε εκτός. Αν μπούμε στο ένα λεπτό της καθυστέρησης, οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Σε ένα θεαματικό παιχνίδι, αλλά χωρίς τέρματα.
μετράει πλέον ο χρόνος καθυστέρησης. Κεφαλιά πάσα του Ακόκο για το Σαγκόη που βρίσκει το Καρυπίδη. Όχι την μπάλα, εκτελείται το φάουλ. Μακρύδης. Δίνει στον αλωνεύτη αυτός τον Ακουιάρ. Ελεύθερος για το σούτο Πορτογάλος. Το κάνει αλλά είναι άστοχο. Η θέση που βρέθηκε ο Μπρούνο Ακουιάρ ήταν πολύ καλή. Το σούτ πολύ άστοχο. Η κίνηση που έκανε εδώ τον έφερε σε θέση βολής. Αλλά βλέπετε η μπάλα πήγε πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Σβαλόφσκι. Και εδώ είναι η ευκαιρία που είχε χάσει ο Στάδης ο Αλωνεύτης. Δείτε και πώς αντέδρασε. Ο διαιτητής φύριξε τη λήξη. 0-0. Οι δύο ομάδες, οι ποδοσφαιριστές οδηγούνται στα αποδυτήρια. Τάκης Λεμονής σίγουρα είδε την ομάδα του σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο ημίχρονο να έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Από την άλλη ο Τόμας Φορχέζεν είδε την ομάδα του σε μερικές φάσεις μπροστά να απειλεί, αλλά περισσότερο την είδε πίσω να μείνεται και να κινδυνεύει. Υπάρχει δρόμος, ένα ακόμη ημίχρονο, ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο για να δούμε πού θα κριθεί τελικά αυτό το ντέρπι, το ντέρπι της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Μαρφή Λαϊκή. Για να δούμε και τα στατιστικά. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε και τους αριθμούς. 10 τελικές προσπάθειες η Ομόνια, 3 ο Απόλλωνας. Κανένα offside. Φάουλ 15-7-8. 6 αποκρούσεις έκανε ο Σβαλόφσκι. Σωτήριες οι περισσότερες. 3 ο Κοτσόλης, 2 εξ αυτών εξαιρετικές. Θα κάνουμε μια διόρθωση. Offside βεβαίως ένα που ακυρώθηκε τον goal. Οπότε θα πρέπει να μπει στο πίνακα και αυτό. Corner 5-4. Κίτρινη μία στον Καστό Σαγκόη. Κατοχή 59-41%. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Ο Μάριο Τσαγκάρης. Η Ομόνια είναι στη σέντρα. Πίσω Μακρύδης. Φεύγει μια μεγάλη παλιά από τον Ακουιάρ. Ανεβαίνει ο Νεβά μαζί με τον Κωνσταντίνου. Δυνατά ο Λόπες. Φάουλ κερδίζει ο Σαγκόη από την πίεση του Καρυπίδη. Στα πρώτα 25 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημίχρου. Ντούρο. Βγαίνει ο Καρυπίδης. Σαγκόη δυνατά στον Ακόκο. Φάουλ του Κασέκη. Και πάει πιο μπροστά ο Απόλλωνας και κοντύτερα πλέον στην εστία του Στέφανου Κοτσόλη. Πάλι φάση εδώ με το φάουλ που έκανε ο Αφρικανός από πίσω. Σκέφτηκε λίγο για κίτρινη κάρτα εκεί ο Τσαγκάρης. Σε σημείο για σούτ απευθείας από τον Σαγκόη. Βλέπετε εδώ στο πλάνο από τον Γερανό. Πλάγια μεν δεξιά, αλλά ο Αργεντινός είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει το απευθείας σούτ. Φεύγουν οι υπόλοιποι παίκτες του Απόλλωνα. Πίσω από την μπάλα μένει μόνο ο Καστός Σαγκόη. Εκτελεί το φάουλ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Κοτσόλη που πήγε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ανέβηκε ψηλά. Έγκαιρα έκανε την κίνηση και έδιωξε σε κόρνερ. Σοβαρή απειλή από το φάουλ αυτό και την κίνηση την έγκαιρη. Αυτό μέτρησε περισσότερο. Ότι κινήθηκε έγκαιρα ο Κοτσόλης. Εκτελεί ο Μασμανίδης. Έξω από τον Καρυπίδη. Ντούρος τον Μασμανίδη. Μαρκάρισμα τον Χαραλάπους. Και πάλι ο Απόλλωνας μπροστά. Σαγκόη βγαίνει ο Κοτσόλης και διώχνει σε πλάγιο. Σε πολύ καλή κατάσταση ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, ο Κοτσόλης. Βγήκε έγκαιρα εδώ και σταμάτησε τον Καστό Σαγκόη.
Κιντέρος. Αλωνεύτης. Άργησε λίγο. Προς την παλιά από τον Χαραλάμπους. Λάθος υπολογισμός από τους παίχτες του Απόλλωνα. Ο Εφρέμ είναι στην περιοχή. Περιμένει στη ρήγματα. Δίνει στον Κωνσταντίνου. Το Πλασέκα που χτυπάει πάρα και πάει στα δίκτυα. 1-0 η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 48ο λεπτό. Με το σούτ από τον Κωνσταντίνου η μπάλα χτύπησε κάπου. Κινήθηκε αντίθετα με την κίνηση του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Πήγε στα δίχτυα και έτσι η Ομόνια παίρνει το προβάδισμα 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 48. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Ομόνιας. Μιχάλης Κωνσταντίνου ήταν αυτός που έκανε το σούτ. Κακός υπολογισμός από την άμυνα σε πρώτο χρόνο. Ο Εφρέμ εδώ είχε κλειστεί. Είναι τον Κωνσταντίνου να έρχεται. Του έδωσε την μπάλα. Τύπησε, βλέπετε εδώ, στον Οσενή και κατέληξε στα δίκτυα. Πάλι εδώ Εφρέμ. Πίσω στον Κωνσταντίνου. Η μπάλα στο απόδια του Οσενή. Στην δεξιά γωνία αριστερά είχε κινηθεί ο Σβαλόφσκι. 1-0 λοιπόν για την Ομόνια, για το δεύτερο γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου στο φετινό πρωτάθλημα. Η Ομόνια που είχε τεράστιες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και πιο εύκολες σαφώς από αυτή, που ο Κωνσταντίνου τελικά έκανε γκολ, χρειάστηκε και τη βοήθεια του Οσενή, καθώς δεν μπορούσε, η μπάλα τον βρήκε, εξουδετερώθηκε ο Σβαλόφσκι για να γίνει το γκολ. Πάμε λίγο στο Χρήστο τον Παπακώστα να δούμε εκεί ο Χορχέιζε τώρα πως αντιδρά, αφού η ομάδα του έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Απογοητευμένος να πούμε πάρα πολύ ο κύριος Χορχέιζε, όχι γιατί δέχτηκε ο Απόλλωνας στο τέρμα, αλλά για το... φάση, Μακρύδης, περιμένει τον Αλωνεύτη, του δίνει την μπάλα, Αλωνεύτης έτοιμος για τη σέντρα, την κάνει, πίσω Κωνσταντίνου, Ακουιάρ, το σούτ, άστοχο, πάνω σημαία του βοηθού για offside του Αλωνεύτη, Χρήστο Παπακώστα. Αλλά για το λάθος του Οσενή να μην υπολογίσει καλά, να μην ανέβει να διώξει. Αυτό είναι που απογοήτευσε πάρα πολύ τον κύριο Χέζινο. Είπαμε από την αρχή ότι οι περισσότερες συστάσεις ήταν στην άμυνα. Εκεί έδωσε περισσότερη προσοχή. Ήρθε το λάθος από τον Οσενή που έφερε τον γκολ για την Ομόνια. Λάθος όχι από τον Οσενή, από την άμυνα του Απόλλωνα, γιατί ήταν και ο Αβραάμ στη φάση. Είναι κακός υπολογισμός. Ο Εφρέμ έκανε όμορφη κίνηση. Αφού είχε κλειστεί, έδωσε την πάσα και έγινε τον γκολ. Ακόκο βρίσκει μέσα ή προσπαθεί πιο σωστά να βρει μέσα τον Νταστοσακόη. Ο οποίος έτρεξε ένα πεντάλεπτο λοιπόν που ο Απόλλωνας πάλι είχε αρχίσει καλά όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Η Ομόνια είναι αυτή που σκόραρε. Και πλέον τα δεδομένα με το 0-1 διαφοροποιημένα αναγκάζουν εκ των πραγμάτων λογικά τους προπονητές να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό πλάνο με την πάροδο του χρόνου για να εξασφαλίσουν το στόχο τους. Λόπες περνά, βγαίνει ο Κασέ και διώχνει σε πλάγιο. Εφρέμ δεν μπόρεσε να βρει τον Κωνσταντίνο. Άργησε λίγο, τα σήκω στο κεφάλι. Κάνει λάθος ο Σενή στη μεταβίβαση. Κασέ και κοντά. Ακουιάρ, Αλωνεύτης. Δεν μπορεί ο Αβραάμ. Πάλι κενό στην άμυνα του Απόλλωνα. Ο Μακρύδης στον Εφρέμ. Πάει πιο συντηρητικά τώρα στην επίθεση η Ομόνια, πιο οργανωμένα. Μακρύδης. Βγαίνει, έκοψε ο Νεβά. Έξω από τον Κασέκη. Καλαμπή από ψηλά γυρίζει τον Κοτσόλη. Το κάνει δύο καλές επεμβάσεις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και μια έξοδο πολύ χρήσιμη. Μουσική
Δεν προλάβει ο Κωνσταντίνου. Πάμε στο Χρήστο τον Παπακώστα. Τρεις ποδοσφαιριστές από την πλευρά του Απόλλωνα Προθερμίων. Τον Πακούρα, Θεοφίλου και Ατόμνο. Αλλά αυτός που έχει επιταχύνει ρυθμούς και συνεχίζει από εκεί που έμεινε στην ανάπαυλα. Εφρέμ, είναι ο Ατόρνο. Κάνει παλιά για τον Αλονεύτη. Ο Ατόρνο συνεχίζει λοιπόν. Δεν βρήκαμε χρόνο να πάμε στο Ρίκο τον Ιωάννου. Να το κάνουμε τώρα, Ρίκο. Νομίζω Θωμά, ικανοποιημένος από ό,τι φαίνεται ο κύριος Λεμονής. Όπως είπες και εσύ, ότι δεν κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές τους στις πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες που βρήκαν. Το κατάφεραν σε αυτή την, στην προηγούμενη φάση και πέτυχαν τον γκολ. Πάρα πολύ πίεση και από τις δύο πλευρές Θωμά. Αλονεύτης μπαίνει στην περιοχή εντυπωσιακά. Κωνσταντίνου πλασάρει έξω. Εδώ ένας υπέροχος συνδυασμός. Δεν έφερε γκολ. Έκανε μαγική ενέργεια ο Στάθης ο Αλονεύτης. Μπήκε με καταπληκτικό τρόπο μέσα στην περιοχή. Δίνει το χέρι στον Κωνσταντίνου που έχασε τον γκολ. Δείτε εδώ πως χόρεψε εκεί με την μπάλα ο Αλονεύτης τον Τόνι Λόπες. Έδωσε τον Κωνσταντίνου στην ευθεία άστρη την μπάλα έξω. Αλλαγή ετοιμάζει ο Φορχέιζερ. Ατόρνο θα περάσει για πρώτη φορά φέτος. Παίρνει ψηλό πιστοσύνης από τον κύριο Τόμας Φορχέιζερ στη θέση του Αντώνιο Νούνε. Αλλαγή λοιπόν με τον Παραγουανό σε λίγο. Το σκεφτόταν και στο 0-0 ο Γερμανός, ο προπονητής του Απόλλωνα. Τώρα βεβαίως θέλει να το κάνει για να φρεσκάρει την επίθεσή του. Αυτός εδώ είναι ο Ατόρνο. Πάει στο, κοντά στον τέταρτο, στην επόμενη μαλλοδιακοπή θα γίνει αλλαγή ή τώρα. Τώρα πρόλαβε ο Τσακάρης τον Χαραλάμπη στο πλάγιο, φεύγει αμέσως ο Αντώνιο Νούνιες. Ο Ισπανός δίνει το χέρι στον Παραγουανό. Είναι παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στα δύο άκρα. Θα δούμε πού περισσότερο να το χρησιμοποιήσει τώρα, ο περισσότερο στο δεξί άκρο της επίθεσης. Μάλλον κάπου εκεί τον προορίζει ο Τόμας Φορχέιζεν. Να δούμε πώς θα του βγει αυτή η αλλαγή, ενώ η Ομόνια είναι μπροστά. Ο Αβραάμ που δέχτηκε αρκετή πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Η αριστερή Τέριγα στην άμυνα. 1-0 προηγείται η ανόρθωση με γκολ του Τόφα της Πάφους στο 15ο λεπτό. Κασέκε κάνει φάουλ στον Ακόκο. Κασέ και μάλλον θα πάρει κίτρινη κάρτα. Έκανε φάουλ εδώ. Αβραάμ. Μασμανίδης δεν αξιοποιείται η σέντρα που έκανε απέναντι πλάγιο, καθώς παίκτης Ομόνιας βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Λόπες θα δοκιμάσει μακρινό πλάγιο για να φέρει την μπάλα κοντά στη μικρή περιοχή. Αυτό κάνει ο Πορτογάλος. Ο Σενή στον Νεβά. Πάλι ο Σενή, κάθε την παλιά. Έκλεψε ο Αντόρνο. Απόκρουση από τον Χαραλάπους. Ο Σενή. Λάθος από τον Αβραάμ. Έξω από τον Αλαμπή. Εδώ σκόρερ του τέρματος, Μιχάλης Κωνσταντίνου. Είχε σκοράρει και το τελευταίο τέρμα της Ομόνιας με την ανόρθωση. Όμορφη ενέργεια εδώ από τον Σαγκόη. Εντυπωσιακά πάει να μπει και παίρνει στην περιοχή. Για να δούμε, σφύριξε παράβαση ο Τσακάρης και πάει να τοποθετήσει την μπάλα εκτός περιοχής. Προφανώς ζητά τη βοήθεια και του επόπτη, του Γρηγοριάδη, και βάζει όπως βλέπετε την μπάλα ακριβώς έξω. Εδώ πάλι η φάση με τον Σαγκόη
και τον Αλονεύτη να παίρνει τα πόδια του Αργεντινού. Εδώ θα δούμε και πάλι. Στη γραμμή μάλλον. Ο διαιτητής έχει στήσει την μπάλα ακριβώς έξω, εκατοστά. Ο Μασμανίδης και ο Ντούρο πίσω από την μπάλα. Βεβαίως στα replay, αν φανεί ότι στη γραμμή έγινε η παράβαση, θα πρέπει να στηθεί μπάλα στη βούλα. Ακριβώς έξω από την περιοχή τώρα. Ο Μασμανίδης, ο Κοτσόλης διώχνει. Αβραάμ έτοιμος να επαναφέρει. Το κλείνει καλά εκεί ο Εφραίμ. Τόσο καλά που βλέπετε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Ομόνιας. Ακουιάρ αλλάζει με τον Εφραίμ. Και όπως βλέπετε στα τελευταία λεπτά οι παίχτες της Ομόνιας θέλουν να παίξουν λίγο πιο συντηρητικά όταν επιτίθονται να κερδίσουν χρόνο. Πιέζεται τώρα ο Αλαμπή. Ο Καρυπίδης μπροστά. Έκοψε ο Λόπες. Βγαίνει πρώτος ο Μακρύδης. Εφραίμ. Δίνει στον Μακρύδη και αυτό στον Κασέκε. Από πλάγια ζητά ο Χαραλάμπους. Σε αυτόν πάει μπάλα. Πάει ο Κιντέρος και παραχωρεί πλάγιο, ενώ πριν ζήτησε στο πέσιμο φάουλο Αλονεύτης στο μαρκάρισμα τον Αργεντινό. Κωνσταντίνου σέντρα από τον Αλονεύτη. Κασέκια παίρνει στη φάση, γίνονται κόντρες, τελικά διώχνει ο Σενή και παίρνει και φάουλ. Δεκαπέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, από το 48 η Ομόνια προηγείται 1-0. Τέρμα που πέτυχε ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Ο Σβαλόφσκι δυνατά. Περνάει μπάλα από τον Ακόγκο. Έκανε φάουλο ο Ντάβιτσον. Κιντέρος στο Μασμανίδη. Βγαίνει σέντρα, δεν είναι τόσο καλή. Αλονεύτης πρόλαβε το Σαγκό και τώρα τον Λόπες. Κωνσταντίνου στο Μακρύδη. Έχουν καθαρό μυαλό οι παίχτες της Ομόνιας. Βλέπετε κυκλοφορούν την μπάλα. Ντάβιτσον. Μπρούνο Ακουιάρ. Είναι στον Μακρύδη. Αυτός τον Κωνσταντίνου ψάχνει. Ακουιάρ. Εφραίμ. Κάνει τη σέντρα. Διώχνει ο Σενή. Και φάουλ του Μασμανίδη στον Ακουιάρ, ναι. Και σηκώνει το χέρι, βλέπει το Τσακάρης. Αντικαονική προβολή από τον Γιάννη Μασμανίδη. Εδώ βρήκε με την προβολή αυτή τον Ακουιάρ. Φάουλ για την Ομόνια σε πολύ καλό σημείο. Ενώ θα κάνει και δεύτερη αλλαγή ο Φον Χέιζεν, όπως με πληροφορεί ο Χρήστος Παπακώστας. Ο Μουσταφά Πακούρα θα περάσει τον αγώνα στη θέση του Γιάννη Μασμανίδη. Να τον εδώ τον Πακούρα, την Ομόνια πέρσι. Πανικός στον Απόλλωνα.
Αλωνεύτης, Ακουγιάρ και Κωνσταντίνου. Γίνεται πάσα, σιούτ από τον Αλωνεύτη. Θυμάστε λοιπόν δεύτερη κίνηση ο τεχνικός των γηπεδούχων. Ενώ ο Τάκης Λεμονής κρατά τις αλλαγές για τη συνέχεια, αφού για την ώρα δουλεύει σωστά σε γενικές γραμμές η ομάδα του και κυρίως πήρε το ζητούμενο με την έναρξη του δευτέρου μικρού. Κιντέρος στον Εβά. Λόπες δεν θα προλάβει. Μετά ο Χαραλάμπους για τον Κωνσταντίνου. Γίνουν κερδισμένοι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Κιντέρος στον Αβραάμ. Παίζει με το δεξί. Σαγκό η κατέβασμα, αλλά σε αντίπαλο. Σε αντίπαλο δίνει και ο Ακουγιάρ. Κιντέρος, πίεση από το Μακρύδη. Μόλις που κράτησε την μπάλα ο Αργεντινός. Δεν την κράτησε όμως εδώ ο Μασμανίδης, που σε λίγο θα φύγει. Καλαμπή. Εφρέμ αφήνει την Παλαοσενή να παίξει, γι' αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Μιχάλης Κωνσταντίνου περιμένει τον Αλωνεύτη, κάνει σούτ πάνω στο Σβαλόφσκι. Αφήνει κάτω από τα πόδια ο Ακόκο. Να περάσει η μπάλα. Ντάβιτσον στον Αλαμπή. Έκοψε ο Σενή. Δεν μπορούσε ο Ατόρνο. Πέφτει λίγο ο ρυθμός τώρα του παιχνιδιού. Βγήκε ο Λόπες, κερδίζει ο Χαραλάπους. Αλωνεύτης χαμηλή σέντρα, Κουιάρ. Το σούτα στο χώρο, πολύ αστοχό από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο. Τώρα η αλλαγή με την έξοδο του Μασμανίδη. Εδώ τον γκολ του Κωνσταντίνου. Με δόση τύχης μένα, αλλά λίγη σημασία έχει. Σε ένα ντέρπι και είδατε στο πρώτο ημίχρονο πόσα γκολ έχασε, ειδικά η Ομόνια και ο Κωνσταντίνου. Εξαργύρωσε τις χαμένες του ευκαιρίες με την βοήθεια του ποδιού του Οσενή. Μέσα ο Πακούρα, εκτός ο Μασμανίδης. Στη δεύτερη κίνηση στο 65 τώρα από τον Φορχέζε. Ντούρο. Στο Λόπες. Ετοιμάζεται για μια σέντρα. Την κάνει Άιος Αγκόη πίσω. Ο Κοτσόλης. Περίμενε. Ρίσκαρε λίγο, αλλά ήρθε η μπάλα, το βρήκε. Και αυτός ψάχνει να βρει τον Κωνσταντίνο. Ο Νεβάβη παίρνει δυνατά στη φάση. Ο Αλωνεύτης. Ο Μακρύδης έχει ευκαιρία τώρα στην περιοχή. Το σούτ πάνω στα πόδια του Νεβά. Συνεχίζει ο Μόνια. Αλωνεύτης. Πλασάρι. Απόκρουση σε κόρνερ από τον Σβαλόφσκι. Μια διπλή ευκαιρία για την Ομόνια για να κάνει το 2-0 και να πλησιάσει πολύ περισσότερο την νίκη. Την έχασε. Πρώτα εδώ ο Μακρύδης έκανε σούτ πάνω στα πόδια του Νεβά και στη συνέχεια από αυτή την κίνηση και το σούτ του Αλωνεύτη έδιωξε κόρνερ ο Άλες Βαλόφσκι. Εκτελεί ο Ακουγιάρ. Γίνεται κεφαλιά έξω από το Κιντέρος. Μακρύδης στον Ακουγιάρ. Χάνει από τον Αβραάμ. Η ανόρθωση πετύχει δεύτερο γκολ εντωμεταξύ. Με τον Χρήστο Μαραγκό προηγείται τη Σπάφου με 2-0. Yeah.
Πάφος που παίζει με 10 ποδοσφαιριστές γιατί αποβλήθηκε ο Κοέλιο. Η ανόρθωση δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Εδώ μένει πάντα ανοιχτό με το εύθραστο 1-0. Μπροστά, Ντούρο, στο Σαγκόι, στην περιοχή, offside, δεν υπάρχει φάση. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και σούτ να γινόταν, θα μετρούσε γιατί έγκαιρα ο Γρηγοριάδης 20 σημαία. Εδώ πάλι η φάση, τη στιγμή που γίνεται η παλιά, τα πόδια στο εν ίδια γραμμή, το σώμα λίγο του Σαγκόι, ελάχιστα, πιο μπροστά. Ενώ Αλαμπή αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα εδώ. Ο Φορχέζ έκανε δύο κινήσεις, ο Λεμονής καμία. Χρόνος υπάρχει και για τους... και για τις δύο ομάδες. Αλλά έχει την άνεση ο Λεμονής να αλλάξει περισσότερα πράγματα με τις τρεις αλλαγές στο χέρι. Εδώ η εξέδρα των οπαδών του Απόλλωνα. Δεν πτωείται παρά το σε βάρος της ομάδας του 1-0. Είναι το ίδιο εκδηλωτική όπως και οι φίλοι της Ομόνιας. Μπακούρα στον Τούρο, οι δύο πρώην παίχτες της Ομόνιας. Ατόρνο. Σαγκόι, πάσα στον Κοτσόλη. Ο Σενή, Νεβά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Απλά στο τέλος της ημέρας για να πετάξουν την μπάλα σε πλάγι. Έδωσε οδηγίες και ξαναπέστρεψε στην καρέκλα του ο Τάκης ο Λεμονής. Στον Ηλία τον Χαραλάμπους απευθύνθηκε. Αλωνεύτης περνά όμορφα την μπάλα στον Ντάβιτσον. Η σέντρα εξουδετερώνεται από τον Οσενή. Ακουιάρ. Τον Εφρέμ. Ξανά ο Πορτογαλός. Μακρύδης. Η κλειστή δεν μπορεί να κάνει το σούτ. Γίνεται λάθος και βγαίνει ο Απόλλωνας στην αντεπίθεση. Ο Ακόκο περιμένει το Σαγκόι. Έξυπνα. Έδωσε για τον Πακούρα. Αφρικανός. Προσπαθεί να βρει κάποιο ανοιχτό διάδρομο. Κάνει λάθος. Στην προσπάθεια να παίξει το 1-2 με τον Ακόκο. Πάντως το παιχνίδι ανοίγει αρκετά τώρα γιατί ο Απόλλωνας βγάζει περισσότερους παίκτες στην επίθεση, δεν έχει όμως επιστροφές. Η Ομόνια είναι λίγο πιο συντηρητική στο γήπεδο αφού έχει και το υπέρ της αποτέλεσμα. Εφρέμ, Λόπες καλύπτει σωστά. Μπήκαμε μάλλον στο τελευταίο 20 λεπτό. Από το 48 η Ομόνια σκόραρε και προηγείται 1-0. Η Ομόνια που με 1-0 κέρδισε τον Απόλλωνα ξανά εδώ την περίοδο 2003-2004. Η Ομόνια από την τελευταία δεκαετία μόνο το 5-6 δεν πέτυχε γκολ στο Τσίριο κόντρα στον Απόλλωνα. Αλωνεύτης πρόλαβε. Όπως τώρα εδώ τον πρόλαβε ο Κιντέρος. Ο Σβαλόφσκι δίνει στον Αβραάμ. Μπακούρα. Ατόρνο. Το 1-2 με το Σαγκόι. Σέντρα από τον Λόπες. Εδώ τώρα ο Αβραάμ κάνει νέο γέμισμα προς την περιοχή. Κάνουν λάθος οι αμυντικοί εκεί της Ομόνιας και χάνει την ευκαιρία ο Ακόκο. Κερδίζει κόρνερ. Κακός υπολογισμός από τον Αλαπή. Εδώ από την πρώτη σέντρα που δεν αξιοποιήθηκε ήρθε ο Αβραάμ να επαναφέρει. Λάθος από τον Αλαπή, έδωσε πάσα στον Ακόκο. Σουτ του οποίου έφερε την μπάλα να χτυπά στον Καρυπίδη και να φεύγει σε κόρνερ. Ο Κανέζος αντιμετωπίζει πρόβλημα και φαίνεται να δυσκολεύεται.
Ο Τσακάρης ζητά από τον πάγκο του Απόλλωνα να περάσει το γήπεδο. Και μάλλον πάει η αλλαγή από τη στιγμή που και βλέπετε εδώ ήδη το Σταύρο έχει πάει στον πάγκο. Ο Ακούκου που είχε ταλαιπωρηθεί και τις προηγούμενες μέρες από τραυματισμό. Να φύγει από το παιχνίδι. Θα κάνει την τρίτη αλλαγή που πιθανόν αν παρέμενε το 1-0 για την Ομόνια να μην ήταν αυτή. Εδώ είναι φάση με τον γκολ που σημειώθηκε στο 48. Εφρέμ, το Σταντίνο, στο πλασέ πάνω στον Σενή, αλλάζει πορεία η μπάλα. Καμιά ευθύνη για τον Σβαλόφσκι, ο οποίος μάζεψε την μπάλα μέσα από τα δίχτυα. Θα φύγει λοιπόν ο Αγκόγκο. Χάνει ένα επιθετικό ο Φον Χέιζεν. Με το φορείο εκτός ο Γκανέζος. Ο Σταύρου, ο νεαρός, ο Αντρέας Σταύρου. Ετοιμαστεί λίγο να περάσει. Εκτελεί ο Σαγκόη το κόρνερ. Προσπάθεια από τον Οσενή που ήρθε με δύναμη για να κάνει την κεφαλιά. Αβραάμ στο Σαγκόη. Πατά την μπάλα και πάλι στον Αβραάμ. Στο καλό του πόδι για τη σέντρα. Δεν την έκανε. Τώρα θα την κάνει. Ατόρνο κατέβασε. Υπάρχουν κενά στην επίθεση του Απόλλωνα. Με την έξοδο του Ακόκο. Μακούρα. Ατόρνο. Βγαίνει ο Γαρυπίδης. Δίνει στον Ακουιάρ και αυτό στον Αλονεύτη. Όχι, τον πρόλαβε ο Αβραάμ. Στο Πακούρα. Καλή πάσα στο Σαγκόη. Φεύγει καλυπτόμενος. Αβραάμ. Δεν μπορεί να περάσει. Σαγκόη έξω. Πάντως ο Αγκόγκο, από ό,τι βλέπω, παρόλο που ζήτησε την άδεια να επανέλθει, πάει στον πάγκο και θα αντικατασταθεί. Ενώ έτοιμος να κάνει πρώτη κίνηση, Ρίκο Ιωάννου, είναι και ο Τάκης Λεμονής. Ναι, Θωμά, φώναξε εδώ κοντά του τον Σλόκαρ και θα είναι η πρώτη αλλαγή για την Ομόνια. Θα ξέρουμε σε λίγο ποιο ποδοσφαιριστή θα αποσύρει. Ενώ Ακόκο πάντως κάνει νόημα στον προπονητή του ότι μπορεί να συνεχίσει. Για να δούμε. Βλέπετε ήδη όμως βγήκε και το ταπελάκι και έτσι υποχρεωτικά πάει στον πάγκο. Ο Ακόκο κνευρίζεται λίγο. Με το Σταύρου πλέον μέσα ο Απόλλωνας. Ο Σλόκαρ ετοιμάζεται όπως μας είπε ο Ρίκος ο Ιωάννου. Στο 75, τελευταίο τέταρτο στον τέρμι. Μακρύδης. Χάνει μπάλα στο Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Ντάβιτσον. Αλλάζει με τον Μακρύδη. Ο Ντούρο πλησιάζει τον Κασέκε. Εφρέμ. Πέρασε. Ακουιάρ. Χαραλάμπους. Παίρνει την μπάλα κοντά στην περιοχή. Δεν μπορεί όμως. Κασέκε τώρα. Άστοχος. Κράτησαν αρκετά την μπάλα επεκτές της Ομόνιας εκεί, αλλά δεν βρήκαν τον τρόπο είτε να διεισδύσουν είτε να την περάσουν μέσα στην περιοχή του Σβαλόφσκι. Ο Ακουιάρ είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποσυρθεί. Και βάζει, θα βάλει ο Λεμονής ένα ποδοσφαιριστή περίπου στην ίδια θέση, αλλά καλύτερο στο μαρκάρισμα. Λογικό είναι, αφού ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα. Εδώ Αντόρνο, ο οποίος τελικά δεν πήρε θέση στο δεξιάκρο της επίθεσης, αλλά παίζει πίσω από τη θέση του φορ, κάπως μέσα δεξιά, κάπου εκεί. Φεύγει ο Ακουιάρ. Ο Σλοβένος στον αγωνιστικό χώρο. Μπακούρα. Κιντέρος. Ονεβάμε τον Οσενή. Κιντέρος. Παλιά, δεν αξιοποιείται.
Ο Κοτσόλης βγήκε και ζητά από τους συμπαίκτες του να προωθηθούν. Η κατοχή ήταν 59-41 με τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, τώρα 54-46. Και ουσιαστικά οφείλεται περισσότερο γιατί ο Μόνας κρατά, δεν βιάζεται να επιτεθεί. Βαπόλωνας είναι στην επίθεση με μια άσχημη σέντρα από τον Λόπες. Βαπόλωνας που βγάζει πολύ κόσμο πλέον μπροστά. Είναι ο Σαγκό, είναι ο Ατόρνο, είναι ο Σταύρου, είναι ο Πακούρα. Η τετράδα αυτή ενισχύεται και από το άκρα. Σλόγκα, ψηλή παλιά, διεκδικήσιμη, ο Λόπες κατεβάζει, στέλνει την μπάλα σε πλάγιο. Η εξέδρα εδώ με τους φίλους της Ομόνιας. Και λόγω της ψηλής θερμοκρασίας, οι περισσότεροι είναι οι μη γυμνοί. Στο κομμάτι εκεί τουλάχιστον με τους φανατικούς. Χαραλάμπους. Δίνει, εξακολουθεί να δίνει το ρυθμό που επιθυμεί η Ομόνια, πιο συντηρητικό. Βλέπετε γυρίζει η μπάλα. Το ροκάνισμα του χρόνου είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το χρονικό σημείο. Μπακούρα. Ντάβιτσον του κλέβει την μπάλα. Καθαρά και χωρίς φάουλ. Πάει να περάσει και του κάνει φάουλ ο Κιντέρος. Από το λάθος του Μπακούρα η Ομόνια στείνει μπάλα έξω από την περιοχή. Κερδίζει και χρόνο και κατοχή. Φωνάζει ο Ζαλόσκι του συμπαίκτες του να φτιάξουν τείχος. Δύο είναι στο τείχος, ο Αβραάμ εδώ μαζί με τον Ντούρο. Πίσω από την μπάλα ο Στάτης Αλωνεύτης. Σφίριξε ο Τσαγκάρης, Αλωνεύτης, έκοψε ο Κιντέρος, η μπάλα βγήκε ρεκόρ. Από τη στιγμή που σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός. Εκτελεστεί κόρνερ για την Ομόνια. Στο 80, 10 λεπτά πριν το τέλος. Πολλά κόρνερ στο, είναι αναμέτρηση 7 με 6. 13 στο σύνολο. Αλωνεύτης εκτελεί. Κωνσταντίνου κεφαλιά έξω. Δεν είχε καλή ισορροπία. Το πίεσε και ο Καρυπίδης στον αέρα. Με αποτέλεσμα να μην βρει την μπάλα με δύναμη. Έχει πέσει ένα αντικείμενο από την κερκίδα. Μικρή διακοπή μερικών δευτερολέπτων. Συνέχεια με τον Σβαλόφσκι, κεφαλιά από τον Σλόγκαρ. Αλωνεύτης κερδίζει στον Κωνσταντίνου. Παίρνει θέση ο Μακρύδης, αργεί ο Κωνσταντίνου, χάνει και την μπάλα. Ντούρο στο Σταύρου. Πάει να δοκιμάσει με πάσα, δεν του βγαίνει του νεαρού. Πίσω ο Μακρύδης, πιέζει ο Κιντέρος ψηλά. Ξανά η κατοχή στους παίκτες του Απόλλωνα, προσωρινά ο Μακρύδης έκανε το κλέψιμο. Ο Σλόγκαρ στον Κωνσταντίνου. Χαραλάμπους αφήνει στο Σλόγκαρ. Η Ομόνια περισσότερο σκέφτεται πώς να διαφυλάξει το 1-0.
και πώς αλλιώς θα σκεφτόταν κανείς όταν κερδίζει εκτός έδρας. Τώρα όμως βλέπει και μπροστά. Αλωνεύτης, λάθος, ξανά στον Αλωτή. Περιμένει ο Εφρέμ. Κατεβάζει την μπάλα. Κάνει σέντρα εύκολα ο Σβαλόφσκι. Βιάζεται και με τα χέρια δίνει στο Σταύρου. Μπακούρα. Έχασε από τον Εφρέμ, ζήτησε φάουλ. Κρατά ο Μακρύδης. Μακρύδης κέρδισε την μπάλα. Πάει να βρει τον Κωνσταντίνου. Έκοψε την τελευταία στιγμή ο Λόπες και κερδίζει φάουλ ο Κασέκη. Το 83 η Ομόνια πάντως θα ανέμενε κανείς να πιεστεί πολύ περισσότερο. Για την ώρα διατηρεί το υπέρ της αποτέλεσμα με σχετική ευκολία. Ο Απόλλωνας δοκίμασε, ενώ εδώ Χριστοφή πάει στο πάγκο για να γίνει αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Λεμόνι. Δοκίμασε μερικές φορές ο Απόλλωνας να μιλήσει, αλλά η απόδοσή του, οι προσπάθειες δεν ήταν τέτοιες που θα ανέμενε κανείς. Ο κόσμος αγωνία. Το αποτέλεσμα είναι μόλις τη διαφορά ενός τέρματος. Ατόρνο κάνει σέντρα. Σαγκόη στην περιοχή, ούτε κόντρες. Τη φάση καθαρίζει ο Μακρύδης, που έκανε και μια προσποίηση εδώ και απελευθερώθηκε. Στη γραμμή όμως δεν βρίσκει τον Εφρέμ. Ντούρο δίνει στο Σαγκόη, πάλι στον Αλβανό. Ατόρνο οπισθοχωρεί τώρα η Ομόνια. Ακόμη 5 λεπτά. Αντώνιο Λόπες. Κλέψιμο από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, που έπαιξε ως αμυντικός και εξαγείωσε την καλή του προσπάθεια. Ντούρο. Κιντέρος στο Σταύρου. Ατόρνο, Ντούρο, πέφτει και παίρνει φάουλ που κάνει ο Σλόγκαρ, όπως υποδεικνύει ο Τσαγκάρς. Σε εξαιρετικό σημείο το φάουλ για τους γηπεδούχους. Πάλι φάση εδώ με τον Ντούρο και τον Σλόγκαρ να κοιτάξουμε, αφού αυτόν χρέωσε το φάουλ. Εδώ βάλει το πόδι του, έπεσε ο Αλβανός. Το 86, στημένη μπάλα κάθετα και τον Κοτσόλη να ζητά από τους συμπαίχτες του να πάνε στον τοίχος, και πρέπει να είναι και αρκετοί. Φαίνεται να είναι μια καθοριστική φάση στην εξέλιξη της αναμέτρησης, ενώ ο τέταρτος διαιτητής υποδεικνύει την αλλαγή. Ο Αλωνεύτης θα φύγει από το παιχνίδι. Ο Αλωνεύτης με εξαιρετική παρουσία σήμερα. Όπως ο συνήθως βέβαια, ο Στάτης Αλωνεύτης. Αποθεώνεται από τους οπαδούς της ομάδας του, οι οποίοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Ανταποδίδει ο Αλωνεύτης, φεύγει από το παιχνίδι. Ο Χριστοφή παίρνει τη θέση του. Δευτερόλεπτα πριν εκτελεστεί φάουλ για τον Απόλλωνα. Βλέπετε σε ποιο σημείο. Ακριβώς κάθετα. Κοτσόλης έστειλε τους συμπαίχτες του στον τοίχο, τους τοποθέτησε. Γκαστό, Σαγκόη και Ντούρο. Ο Αλβανός τελικά πάνω στον Ηλία, το Χαραλάμπους.
Σφυρίζει πάλι ο διαιτητής. Βγάζει κίτρινη κάρτα στο Χαραλάμπους. Υποθέτω ότι κινήθηκε πριν σφυρίξει ή έκανε χέρι. Ένα από τα δύο πρέπει να έχει συμβεί. Εδώ, έχει βγει από το τείχος. Στην πλάτη του χτύπησε η μπάλα, είχε βγει από το τείχος. Δέχτηκε κίτρινη ο Χαραλάμπους και η μπάλα στείνεται και πάλι στο ίδιο σημείο. Στο 88 ο Σαγκόη τώρα εκτελεί απόκρουση από τον Κοτσόλη, που και σε αυτή τη φάση έδειξε την ετοιμότητά του. Από τους διακριθέντες της απόψινής εμφάνισης των Βρασίνων, ο Κοτσόλης έκανε την επέμβαση αυτή και από το φάουλ πάει για κόρνερ τώρα ο Σαγκόη. Δίνει στον Αβραάμ, σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο Κασέ και έκανε φάουλ ο Σενή πάνω στον Αφρικανό. Λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, πάλι εδώ η φάση με το φάουλ. Δυνατά και εξαιρετική επέμβαση. Είναι η τέταρτη, πέμπτη, πολύ καλή απόκρουση απόψε του Κοτσόλη. Από το σημείο εκείνο ο Σαγκόη νίκησε στο παρελθόν πάρα πολλούς τερματοφύλακες. Δεν το πέτυχε απέναντι στον Κοτσόλη. Στη συνέχεια έγινε το φάουλ πάνω στον Κασέκε. Ο Σένι εδώ, ο Νέβα, κάνουν λάθος, Χριστοφή, δεν μπορεί, Κυτέρος. Πάει για μία ακόμη επίθεση ο Απόλλωνας. Ενώ πλησιάζουμε το 90 θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι για τον χρόνο της καθυστέρησης. Ο βοηθός, 4 λεπτά, θα είναι 4 λεπτά της καθυστέρησης. Πανηγυρίζουν προκαταβολικά οι φίλοι της Ομόνιας. Βλέπουν την ομάδα τους να είναι κοντά σε μια σημαντική νίκη. Εκτός αν το τετράλεπτο είναι παραγωγικό για τον Απόλλωνα. Χριστοφή κάνει το γύρισμα έξω από το Σλόκα. Ζητά μπάλα ο Σβαλόφσκι. Ηλίας Χαραλάμπους. Έκοψε ο Νεβά. Κάνει φάουλ εκεί ο Εφρέμ. Έχουμε μπει στην τετράλεπτη καθυστέρηση. Θα αποχωρήσει θα περάσει ο Βέντσελ στο παιχνίδι. Στην τρίτη και τελευταία κίνηση, περισσότερο για να κερδίσει και χρόνο. Νομίζω έχω την εντύπωση αυτό σκέφτεται ο Λεμονής. Ντουρό στον Πακούρα, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής ο Μπαγκούρα. Ντουρό. Σούτ άστοχο. Και μάλιστα χάρη πολύτιμο χρόνο για την ομάδα του Φονχέιζε. Στο σούτ αυτό. Εδώ ο Κλώδια Ντουρό. Ο Τσαγκάρης πάει να βγάλει κάρτα στον Κοτσόλη, ο οποίος πήγε στο κόρνερ για να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια, ενώ μια άλλη μπάλα βεβαίως ήταν ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Στο 90-1 ο Βέντσερ θα αντικαταστήσει τον Μακρύδη. Πάλι εδώ το τελευταίο σουτ που έγινε, και ο λόγος που κυτρινίστηκε ο Κοτσόλης είναι γιατί πήγε, βλέπετε ήδη έχει πέσει μια άλλη μπάλα. Τέλος πάντων, ο Μακρύδης εκτός, αποθεώνεται και αυτός από τους φίλους της Ομόνιας. Ο Τίμο Βέντσελ, ο Γερμανός, ενισχύει τα μετόπιστεν για τα δύο και κάτι λεπτά που απομένουν. Τόσο απέχει η Ομόνια από το να εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική νίκη, και από την άλλη ο Απόλλωνας να δεχτεί την πρώτη του φετινή, αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα. Σταύρου δίνει στον Αβραάμ. Περιμένει ο Γκαστό Σαγκόη. Έξω από τον Ντάβιτσον. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Τώρα βγήκε. Κυτέρος.
λιγότερο από 2 λεπτά για να πάμε στο 94. Εποφελήθηκαν από τις κόντρες τελικά οι παίκτες του Απόλλωνα. Μπακούρα δίνει στον Λόπες που κάνει αρκετά κατεβάσματα από τα δεξιά. Κάνει τη σέντρα, πάω σακό για την κεφαλιά. Αρκετός κόσμος παίκτης της Ομόνιας είναι κάτω, σηκώνεται. Ντούρο δεν μπόρεσε να περάσει, πλάγιο. Ένα λεπτό και κάτι τώρα. Αγωνία στο Τσίριο. Κιτέρος πίσω για το γέμισμα, μάλλον θα είναι ο Νεβά. Αυτό κάνει, θα ψιλοκρεμαστεί παλιά. Ντούρο διώχνει όπως όπως ο Βέντσελ. Στο τελευταίο λεπτό πλέον ο Σενή στο Κιτέρος. Κατέβασμα για το Σαγκόη. Κοντά στο σημεάκι, πλάγιο. Ή κόρνερ. Όχι, κόρνερ είναι. Μισό λεπτό πριν το τέλος. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Αφήνει ο Σλόγκα. Τώρα κάνει μια καλή μεταβίβαση για τον Εφρέμ, ο οποίος περισσότερο θα κοιτάξει να κρατήσει την μπάλα ή να δώσει πάσα. Για να δούμε. Πάσα τελικά με προορισμό τον Χριστοφή. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το 94. Αβραάμ στο Πακούρα. Δίνει αυτό στο Σαγκόη. Βάζει την μπάλα μπροστά. Αβραάμ στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Τώρα ο Σαγκόη για τη σέντρα. Τι κάνει. Η κεφαλιά στο Κοτσόλι. Κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Η Ομόνια κερδίζει το ντέρπι με γκολ του Κωνσταντίνου στο 48 λεπτό. Ο Απόλλωνας χάνει φέτος για πρώτη φορά, η ομάδα του Thomas von Heysen. Η Ομόνια που σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη, παίρνει τη νίκη και ο κόσμος της βλέπετε εδώ πανηγυρίζει, καθώς φεύγει από μια δύσκολη έδρα για μία ακόμη χρονιά με τη νίκη. Τα τελευταία με το φετινό 11 χρόνια η Ομόνια έχει χάσει μόνο μια φορά εδώ από τον Απόλλωνα. Εδώ το χρυσό γκολ που σημείωσε στο 48 από την πάσα του Εφρέμ ο Κωνσταντίνου με τη βοήθεια του Οσενή. Πάλι το γκολ που έκρινε την αποψινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι γεμάτο με πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από την πλευρά της Ομόνιας. Ένα ακυρό γκολ, 2-3 φάσεις που ζήτησαν πέναλτι οι δύο ομάδες. Αυτή είναι η εικόνα του αποψινού αγώνα που ανέδειξε νικήτρια την Ομόνια με 1-0, που μετά από 2 ισοπαλίες επιστρέφει στις νίκες. Και πλέον με την ανόρθωση θα είναι στην πρώτη θέση. Ο Απόλλωνας πέφτει από την πρώτη θέση όπου συγκατοικούσε με Ομόνια και ανόρθωση. Απογοήτευση στην κερκίδα των φίλων του Απόλλωνα. Αποχωρούν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές. Απέναντι το κλίμα είναι πανηγυρικό. Αντίθετα εδώ το πλάνο αυτό είναι από την δυτική κερκίδα. Οι εικόνες είναι τέτοιες με τους φίλους του Απόλλωνα να έχουν δει την ομάδα τους να χάνει το παιχνίδι. Εδώ πάντως ο Φον Χέιζεν προσπαθεί να εψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι πέρασαν, χαιρέτησαν λίγο τον κόσμο και αποχωρούν την ίδια ώρα που απέναντι πανηγύρισαν με την ψυχή τους οι παίχτες του Λεμονή. Για να δούμε και τα τελικά στατιστικά και τους αριθμούς της αναμέτρησης αυτής. Διπλάσιες τελικές προσπάθειες για την Ομόνια 14-7 ο Απόλλωνας. 3 offside, 1-2, φάουλ 28-16-12. Αρκετές αποκρούσεις, διακριθέντες οι δύο τερματοφύλακες.